Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε μαζί με την κυρία Τζέννη Αναγνωστάκη, διευθύντρια του κλάδου οχημάτων της Υδρόγειος Ασφαλιστική, για να πούμε μερικά πράγματα και να δούμε πώς είναι και η κατάσταση στην Υδρόγειο. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μας ακούτε, έχουμε συνδεθεί. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα σε όλους εσάς εκεί. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο με το πώς εργάζεστε αυτή την εποχή του κορονοϊού στην Υδρόγειο. Είστε όλοι από το σπίτι, είστε κατά ομάδες, πώς λειτουργείτε? Σε εμάς εδώ στην Υδρόγειο η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ήδη από τις αρχές Μαρτίου η εταιρεία έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα στις εγκαταστάσεις, τόσο για την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών, των πελατών και του κοινού. Η εταιρεία διέθετε έναν υψηλό βαθμό, θα έλεγα, σε ψηφιακές υποδομές, έτσι ώστε εύκολα από τις 16 Μαρτίου και μετά όλη η εταιρεία δουλεύει remote. Βέβαια, στα κεντρικά γραφεία και στα υποκαταστήματα παραμένει ένα ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο αυτό αλλάζει σε εβδομαδιαία βάση. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία έχει διασφαλίσει στο 100% τη λειτουργικότητά της και συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις παροχές μας και τις υπηρεσίες μας στους συνεργάτες μας και στους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με λίγα λόγια, δεν αντιμετωπίσαμε στην αναυτόματη αλλαγή αυτή κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό που λέτε μπορεί κάποιος να το παρατηρήσει πολύ εύκολα και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μπαίνοντας στο site υδρόγειος.gr, βλέπω υδρόγειος, pay online, υδρόγειος, my υδρόγειος. Μπορούμε να έχουμε όλη την υδρόγειο στο κινητό μας? Εννοείται. Μπορούμε να έχουμε όλη την υδρόγειο στα χέρια μας. Από την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε στην αξιοποίηση και ενίσχυση των υφισταμένων ψηφιακών υποδομών μας και ενδεικτικά να αναφέρω την ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατών υδρόγειος online και την αντίστοιχη εφαρμογή στα κινητά και tablet υδρόγειος agent, μέσω των οποίων οι συνεργάτες μας μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, να διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιό τους, να εκδίδουν συμβόλαια, να αποστέλουν ψηφιακά σημαντικά έγγραφα στην εταιρεία, να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, τα πάντα να γίνονται όλα ψηφιακά. Επίσης, την εφαρμογή για κινητά MyIdrogios, μέσω της οποίας οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε μία σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες, όπως να βλέπουν τα συμβόλαιά τους, τις καλύψεις τους, να εκτυπώνουν τα ασφαλιστήριά τους, την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Pay Online, που μπορούν εκεί να κάνουν αυτόματα την πληρωμή στις τράπεζες, ακόμα και να εκτυπώνουν το συμβόλαιό τους. Επίσης, δίνουμε μεγάλη σημασία στη συνεχή ενημέρωση τόσο των συνεργατών και των πελατών μας, όχι μόνο με τα ψηφιακά μέσα, αλλά και με εγκυκλίους και με τη συνεχή ενημέρωση σε όλο το δίκτυό μας σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες, όπως τη φροντίδα ατυχήματος, την οδική βοήθεια και την τεχνική υποστήριξη. Όπως βλέπετε, δηλαδή, όλη η Υδρόγειος κρατάει τα πάντα στα χέρια της. Αυτό είναι πολύ καλό, ειδικά αυτές τις μέρες. Ναι. Τώρα δεν το συζητάω. Ναι. Αυτό που ήθελα τώρα να ρωτήσω είναι ποια είναι η αντίδραση που εισπράτεται από τους συνεργάτες σας και από τους ασφαλισμένους την περίοδο έτσι αυτή που, από την εξυπηρέτηση και από το επίπεδο που προσφέρεται αυτή την περίοδο που περνάμε. Κοιτάξτε, όλοι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Εμείς πάντα είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας, πάντα τους στηρίζαμε. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν μας εμποδίζει να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Έχουμε λοιπόν την έμπρακτη υποστήριξη όλων αυτών, όπως και τις ευχαριστίες τους. Κανένα πρόβλημα. Η υποστήριξη, η συνεργασία είναι αμοιβαία και συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Και μπορώ να πω και ακόμα και καλύτερα, γιατί η απόσταση, όπως λέμε, δυναμώνει τις σχέσεις. Βέβαια. Τώρα έχετε μία εικόνα και της αγοράς. Πώς κινείται αυτή την περίοδο η αγορά? Έχετε να μας κάνετε ένα σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτό, η παραγωγή ασφαλίστρων? Κάτω από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει στην αγορά. Εξαρτάται πότε θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Βέβαια, θα υπάρχει μείωση της παραγωγής, αλλά δεν το σκέφτομαι από τώρα. Είμαι θετικός άνθρωπος. Να βγούμε το Μάιο, όπως λέμε, από αυτή την κατάσταση και βλέπουμε. Σίγουρα θα έχουμε μείωση.
αλλά το πόσο θα είναι αυτή θα εξαρτηθεί και από άλλα. Κυρία Αναγνωστάκη, τώρα είναι κάποιο μήνυμα, κάποιο θετικό μήνυμα που θέλετε να πείτε στους συνεργάτες σας αρχικά και στους πελάτες σας, στους ασφαλισμένους σας. Θέλω να τους πω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Αυτή τη στιγμή προέχει η υγεία και η ασφάλεια όλων μας. Δική μας προτεραιότητα είναι εξάλλου να κάνουμε τα πάντα, να στεκόμαστε δίπλα τους με υπευθυνότητα, με κατανόηση, με ευελιξία, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Και όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο καιρό θα είμαστε όλοι μαζί, θα τα συζητάμε από κοντά και θα τα κάνουμε πάντα όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Είναι η καιρή διαφορετική, πρέπει να προσαρμοζόμαστε κι εμείς και έτσι μέσω του διαδικτύου κάναμε λοιπόν αυτή την σύνδεση. Κυρία Αναγνωστάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε κάθε καλό αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι το Πάσχα αυτό θα είναι μια ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη, στην ελπίδα και στο μαζί. Όλοι λοιπόν μαζί να ευχηθούμε να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να ευχηθώ χρόνια πολλά από όλους εδώ στην εταιρεία, από τη διοίκηση, από το διοικητικό προσωπικό και να ευχαριστήσω και εσάς που είστε πάρα πολλά δίπλα μας και μας ενημερώνετε και το σημαντικότερο μας ενημερώνετε συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.